Καλώς ορίσατε στο Φτιάξ το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Έχω σήμερα εδώ κάποια αυγά έκπληξη. Δεν ανοίγουν μόνο τους, τα πήρα από ένα κατάστημα παιχνιδιών. Πρέπει να τα αφήσουμε στο νερό για να ανοίξουν. Δεν σπάνε. Θα τα αφήσουμε λοιπόν μία νύχτα στο νερό να ανοίξουν, να δούμε τι θα έχουν μέσα. Έχουμε εδώ αυτό το χρυσαφί. Μοβ. Ένα καφέ μπρονζέ. Μπλε. Μου αρέσει που έχει, που είναι μαύρο με διάφορα σχεδιάκια. Και ένα πράσινο λοιπόν. Έχω 5 ποτήρια να τα μοιράσω. Και φυσικά νεράκι. Θα τα αφήσω στο νερό μία νύχτα για να δω τι θα έχουν μέσα. Να περιμένω να ανοίξουν. Θα βλέπουμε πώς είναι, θα δούμε πώς θα είναι το επόμενο πρωί. Μείνανε λοιπόν στο νερό μία ολόκληρη νύχτα. Ανοίξανε όλα. Κάποια έχουν διαλυθεί περισσότερο, κάποια άλλα λιγότερο. Θα τα βγάλουμε όμως να δούμε τι έχουν μέσα. Α, ένα δεινοσαυράκι. Τρικεράτοπς, νομίζω είναι αυτός. Ωραία. Είναι όλοι δεινόσαυροι από ό,τι βλέπω. Είναι αυγά δεινοσαύρων. Και το ίδιο. Σε μεγαλύτερο μέγεθος. Ίσως άνοιξε πιο νωρίς και έμεινε στο νερό περισσότερο, γι' αυτό μεγάλωσε. Έχουμε λοιπόν δύο ίδια. Πάμε να δούμε το τρίτο τι θα είναι. Τι δεινόσαυρος θα είναι. Είναι πάλι τρικεράτοπς, μάλλον, σε κόκκινο χρώμα, ροζ. Α, αυτός είναι διαφορετικός. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται αυτοί. Και το τελευταίο μας. Το ίδιο. Έχουμε λοιπόν τρεις ίδιους σε δύο διαφορετικά χρώματα. Και δύο πάλι ίδιους. Εντάξει, δεν έχω μεγάλη ποικιλία. Βλέπετε το κάτω μέρος πώς είναι. Το πάνω έχει διαλυθεί αρκετά. Δεν είναι πολύ πολύ μικρά κομματάκια το πάνω μέρος του. Αλλά το κάτω που είχε και την τρύπα να μπαίνει το νερό μέσα, έχει διαλυθεί αρκετά. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό δεν ήταν ο σκοπός άλλωστε. Α, αυτό έχει μεγαλύτερα κομμάτια, δεν έχει διαλυθεί τόσο πολύ. Αλλά σπάει πολύ εύκολα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα αυτά τα αυγά. Ορίστε λοιπόν οι δεινόσαυροι μου. Θα ήταν ωραίο να είχε μια μεγαλύτερη ποικιλία, αλλά δεν πειράζει. Θα τα αφήσω τώρα λίγο στο νερό, να δω αν θα μεγαλώσουν. Θα κάνω ένα καινούργιο βιντεάκι γι' αυτό. Για να δούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξ' το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!